έχουμε συζητήσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα τη Ικάρου να μαζεύει τα όμβρια. Με ανεξάρτητο αγωγό να κατεβαίνει από τη σταδίου να φεύγει στη θάλασσα. Το νερό πρέπει να πάει στη θάλασσα. Αν δεν του βρούμε διέξοδο στη θάλασσα, θα έρχεται στα αεροδρόμια. Αυτό είναι ένα και τελευταίο. Τελείωσε. Οργισμένος για την κατάσταση που δημιούργησε η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, είναι ο αερολιμενάρχης. Να λυθεί το πρόβλημα των ομβρίων υδάτων της Ικάρου. Στην Ικάρου ήταν 1,5 μέτρο το νερό. Μου έσπασε τυχείο 70 μέτρα επί 3 μέτρα στο ύψος. Δεν μπορεί να δεχθεί η αγωγή του αεροδρομίου όλο αυτό το νερό που έρχεται από πάνω από την Εθνική, από τη Βιομηχανική, από τη Σενετάκη. Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στον περιβάλλοντο χώρο, ενώ ακόμα και ο τροχόδρομος, η πίστα, ο διάδρομος του αεροδρομίου αλλά και τα εμπορικά καταστήματα πλημμύρισαν. Μπήκανε μπάζα μέσα, μπήκανε φερτά υλικά, είχαμε κάποια είσοδο νερών σε κάποια σημεία, ακόμη και τώρα προσπαθούμε να βρούμε τα σημεία αυτά. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι εκτός λειτουργίας, τέλος πάντων, γι' αυτό ο κόσμος αν μας παίρνει δεν μπορεί να μας πάρει γιατί είναι εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο. Ακόμη και τώρα γιατί δεν αποκαθίσατε, πρέπει να βρούμε μητρική μνήμη. Hello. It's Λίγα λεπτά σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετά για να αναγκάσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου να κατεβάσει ρολά με δεκάδες πτήσεις να μένουν στον αέρα και να προωθούνται σε Αθήνα, Ρόδο, Κο και Χανιά. Έκλεισε τα αεροδρόμια από τις 11.30-12 περίπου μέχρι τις 3.30. Μη υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και όλων μας εδώ πέρα, έτσι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν με τους ταξιδιώτες να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία τους, ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που περίμεναν υπομονετικά να αποκατασταθούν οι ζημιές, προκειμένου να καταφέρουν τελικά να ταξιδέψουν. We've been waiting just over 2 hours. Three hours. We had to go to another place. We couldn't find a hotel, so we're miles away. Then we have to come back. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα χθεσινή από πλευράς νορμάλ τουριστικής κίνησης με αεροπλάνα πάνω από 100 και γεμάτα. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν κόψει το αεροδρόμιο για κάποιες ώρες να δουλεύει και έρχεται όλη αυτή η κίνηση το βράδυ, είχαμε πολλές αναμονές στον τροχόδρομο στα αεροπλάνα, είχαμε πολύ κόσμο το βράδυ μέσα. 4 hours. Yeah. Where are you flying for? Manchester. Nothing we can do about it though. Η επόμενη μέρα βρήκε τη λειτουργία του Νίκος Καζαντζάκης να έχει ομαλοποιηθεί. Ωστόσο, ο προβληματισμός για την κατάσταση του δεύτερου σε επισκεψιμότητα αεροδρομίου της χώρας παραμένει. Εφόσον δεν υπάρχουν αγωγοί να πηγαίνουν το νερό στη θάλασσα, θα πλημμυρίζει το αεροδρόμιο. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.